παίκτες από όλη την Ελλάδα. Είναι εδώ, στο Taekwondo Olympic Arena. Θα είναι δύο μέρες με συγκλονιστικά games και όλο το ταλέντο των Ελλήνων παικτών συγκεντρωμένο σε ένα event. 500 gaming rigs θα φιλοξενήσουν πάνω από 2.000 παίκτες που διαγωνίζονται για 20.000 ευρώ σε 30 τουρνουά. Αυτοί είναι οι υποψήφοι να γίνουν οι νέοι πανελλήνιοι πρωταθλητές του Gameathlon Summer. Συνεχίζει ακάθετος, κυνηγάει τον αντιπάλου, θα πάρει ακόμα ένα μέσο γόλμα. Απίστευτο ράνο πιάζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φώτης Πρασίνης και είμαι από την Κύπρο στο Τορόντο. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το παιχνίδι, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και θα δείξουμε ένα ωραίο βιντεάκι μέσα από gameplay. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα και να δούμε το τρέιλερ που παίξαμε στην E3 τον Ιούνιο όταν το παρουσιάσαμε. For a while, now it's all riots, bombings, and people thrown in cages like animals. Oh. And who could forget the killer robots everywhere? So yeah, that's all gonna be shit. It's up to us to take our city back. Thing is, we can't do it alone. We need to recruit a resistance. I know what you're thinking. Where do we start? Open your eyes and take a look around. Look here. Look at him. No, not him. Him. Former MI5. Duty never ends. He can get anywhere and erase anyone. See her? Let's kick those bastards out of London. She got kicked out of Oxford's robotics school for teaching him to reproduce. And that fella over there? Proper bellend. Come on, come at me. He'll crack your skull just for looking at him funny. What am I gonna do tonight? Something makes me feel alright. This had better be fucking good. And allow me to introduce you to the deadliest of the lot. She's not old, she's experienced. Like I said, you can recruit anyone, and I mean bloody anyone. Him, her, everyone is a secret weapon. Find them, recruit them, build the resistance. Let's unfuck this world. Λοιπόν, με το Watch Dogs Legion έχουμε κάνει καινούργια πράγματα, πολλές καινοτομίες έχουν προσφέρει. Βεβαίως, τη μεγαλύτερη από αυτή, η οποία είναι ότι μπορείς να παίξεις οποιοδήποτε χαρακτήρα υπάρχει στον ανοιχτό κόσμο και έτσι δεν έχεις πλέον ένα βασικό πρωταγωνιστή στο οποίο το δίνουμε εμείς, αλλά όποιον βλέπεις στον κόσμο μπορείς να το στρατολογήσεις για την ομάδα σου και να τον κάνεις δικό σου. Και είναι κάτι καινούργιο που έχουμε φέρει στο franchise του Watch Dogs και φυσικά θέλουμε να... να σιγουρέψουμε ότι οι παίχτες θα μπορούν να το αξιοποιήσουν και να διασκεδάσουν, αλλά ας δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Το δείξαμε λοιπόν το παιχνίδι στο E3 για πρώτη φορά στον κόσμο και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που πήραμε πολύ θετική ανταπόκριση από παίχτες, από τον τύπο, πήραμε και 65 περίπου βραβεία και nominations. Βεβαίως έχουμε πολλά ακόμα περισσότερα να δείξουμε.
Όταν φτιάχναμε το παιχνίδι στην αρχή-αρχή και σκεφτόμασταν σε ποια πόλη να το βάλουμε, το Λονδίνο, σαν μια ευρωπαϊκή πόλη που δεν έχουμε ξαναδείξει στα παιχνίδια φυσικά, είτε ήρθε στο μυαλό μας, είναι μια εικονική πόλη, έχει πάρα πολύ μεγάλο influence στον κόσμο ανά τους αιώνες και βεβαίως τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σήμερα. Βέβαια, στη δικιά μας περίπτωση, φέραμε το τεχνολογία στο προσεχές μέλλον και αυτό το οποίο έχουμε κάνει πλέον μέσα στο παιχνίδι είναι μπορείς να δεις ολογράμματα στα μαγαζιά, μπορείς να δεις drones να κινούνται από πάνω σε αέριους δρόμους, φυσικά μπορείς να δεις οχήματα που κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά όλα αυτά τα οποία βλέπεις σε μελλοντικό χρόνο μέσα στο παιχνίδι, στον κόσμο του παιχνιδιού, έχουν και πάρει μια σκοτεινή τροπή. Και πλέον στο Λονδίνο υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη. Ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλές δουλειές λόγω του αυτοματισμού. Έχουν χαθεί δουλειές όχι μόνο στα εργοστάσια, αλλά ακόμα και σε επαγγέλματα όπως τραπεζικό τομέα, με νομικούς, video game developers, που φυσικά πλέον υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και τα έχει αναλάβει όλα. Η λίρα, η βρετανική, έχει πάρει την κατηφόρα και πλέον όλοι χρησιμοποιούν cryptocurrency για να πάνε τα βασικά αγαθά, αλλά βεβαίως εξαθλιώνονται από τις διάφορες εγκληματικές μεγάλες οργανώσεις που λιμένονται στο Λονδίνο. Πάνω από όλα αυτά, στο Λονδίνο μας, στο υποθετικό Λονδίνο μας, η κυβέρνηση πλέον δεν έχει εξουσία πάρα πολύ και έχουν φέρει μια μισθοφορική οργάνωση να αντικαταστήσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Αυτό σημαίνει πλέον ότι αντί για ένομους αστυνομικούς, υπάρχουν μισθοφόροι έξω στον δρόμο, οι οποίοι ελέγχουν τον κόσμο, ζητάνε ταυτότητες, συλλαμβάνουν χωρίς να διαβάσουν δικαιώματα και άμα αποστάρεις κάτι ή πεις κάτι στα social media, το οποίο είναι αρνητικό, μπορεί και να εξαφανιστείς μία και έξω. Όλα αυτά βέβαια γίνονται από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θέλουν να έρθουν και να κατασταθούν στο Λονδίνο και να πάρουν εξουσία. Και φυσικά όπως σε όλα τα παιχνίδια της Ubisoft, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ιστορία και έτσι θα έχουμε 5 μεγάλες ιστορίες για τους παίχτες, πέρα από το open world και τα διάφορα events και το sandbox. Το narrative έχει γίνει πολύ σημαντικό για εμάς και έχουμε προσέξει ούτως ώστε αυτά τα άτομα, ο παίχτης, να περάσει ιστορίες και τις αποστολές και φυσικά να τους φέρει σε δικαιοσύνη. Ο παίχτης βέβαια θα παίζει το κίνημα DedSec, το οποίο είναι ένα κίνημα αντίστασης πλέον στον κόσμο, ενώ παλιά ήταν πιο χακτιβιστές. Τώρα πλέον αποτελείται απλά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμερίσει τις διαφορές τους και έχουν έρθει, έχουν ενωθεί, ούτως ώστε για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν την πόλη και τους ανθρώπους. Και στην τελική όλα αυτά, όλα τα άτομα αυτά που θα είναι στο κίνημα του DedSec, εξαρτάται από τον παίχτη. Δεν θα δώσουμε εμείς σαν Ubisoft ποιος θα είναι αυτός ο ήρωας. Ο παίχτης μόνο είναι που θα επιλέξει όλα τα άτομα τα οποία θα είναι σε αυτό το κίνημα. Και όταν μιλάμε για ότι μπορείς να παίξεις οποιοδήποτε χαρακτήρα, αυτό έχουμε προσέξει να είναι ότι μπορεί να κινηθεί, ότι ο καθένας θα έχει ξεχωριστό τρόπο που θα κινείται, τι που θα μιλάει, τι διάλογο θα έχει, αν θα έχει προφορά, τι προσωπικότητα, από πίσω το βιογραφικό, τι δουλειά κάνει, πόσο χρόνο είναι, τι έχει ζήσει στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν, βεβαίως, αν βάλουμε μέσα και τις εθνικότητες, τα φύλλα, όλα αυτά δημιουργούν ξεχωριστά άτομα, τα οποία μπορείς ξανά να βρεις στον ανοιχτό κόσμο, όποιοι είναι, και να τους φέρεις στην ομάδα σου. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις ιστορίες που έχουμε φτιάξει στο παιχνίδι για cutscenes, ο καθένας θα έχει μια ξεχωριστή εμπειρία ανάλογα τους χαρακτήρες που θα έχει ο ίδιος επιλέξει. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί θα γίνουν, οι χαρακτήρες που θα έχει επιλέξει θα γίνουν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας και το αποτέλεσμα είναι ξεχωριστό για τον καθένα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι από εμάς να προσφέρουμε στον παίχτη τα εργαλεία και να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει και να διασκεδάσει ή να απολαύσει το παιχνίδι όπως θέλει. Είτε αυτό σημαίνει ποιους χαρακτήρες θα παίξει, τι θα κάνει, ποια από τα RPG mechanics θα χρησιμοποιήσει, πώς θα παίξει τις διάφορες αποστολές μέσα στο παιχνίδι, πώς θα απολαύσει το Λονδίνο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να πάρει ένα κατασκευαστικό drone και να πετάξει από τη μία άκρη στην άλλη. Έχουμε επίσης προσθέσει πολλά πράγματα, όπως καινούργια mechanics, έχουν προσφέρει μάχη σώμα με σώμα για τους χαρακτήρες, escalation, τι σημαίνει άμα τραβήξεις ένα όπλο και τι συμβαίνει στον κόσμο,
ότι όλοι οι χαρακτήρες έχουν διάφορες σχέσεις με άλλο κόσμο, οι οποίες μπορείς να επηρεάσεις και οι επιλογές πλέον έχουν σημασία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει τι είναι τα βασικά στατικά των Watch Dogs και ότι τα έχουμε όλα βελτιώσει, από την οδήγηση, το shooting, όλα τα όπλα να νιώθουν διαφορετικά, φυσικά το hacking, το οποίο είναι κατεξοχήν στοιχείο του Watch Dogs, να προσφέρουμε περισσότερα εργαλεία για τον παίχτη. Και ο καθένας να μπορέσει να απολαύσει το παιχνίδι όπως θέλει, ακόμα και αν μπορείς να θες να παίξεις σαν μια γιαγιά και να εξωτερώσεις τους εχθρούς. Θα προσφέρουμε φυσικά, όπως είναι κλασικό σε όλα τα παιχνίδια της Ubisoft, θα προσφέρουμε online και θα μπορούσαν να παίξουν co-op με τρεις φίλους ο καθένας. Θα υπάρχουν αποστολές για online, για co-op, endgame content το οποίο έχουμε φτιάξει και φυσικά έχουμε πολλά events και καινούργια πράγματα και θα τα ανακοινώσουμε σύντομα. Αλλά ας δούμε τώρα το βιντεάκι το οποίο προετοιμάσαμε συγκεκριμένα για το Gameathlon. Όπως είπαμε, όλος ο κόσμος γύρω-γύρω, όλοι οι χαρακτήρες που βλέπετε, μπορούν πλέον να τους προσεγγίσεις και να τους φέρεις στην ομάδα σου, κάνοντας φυσικά τα διάφορα missions του καθενός και βοηθώντας τους με τα προβλήματά τους. Ο κάθε ένας έχει ξεχωριστό gameplay trait και φυσικά το βιογραφικό. Ακόμα και ο χαρακτήρας που βλέπουμε, ο οποίος είναι στο βίντεο τώρα, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος. Είναι καθαρά θέμα του παίχτη. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι θα δούμε στο βίντεο ένα κομμάτι από μιας αποστολής, η οποία προσπαθούμε να βρούμε ένα διεφθαρμένο αξιωματούχο και να το φέρουμε στη δικαιοσύνη. I have to walk away. I haven't slept in 76 hours. I can't do this. You're just tired. No, I'm afraid. I know who Sycorax is, and I don't think I can beat her. You don't have to. Just give us a name. I'm not asking. Διαφορετικοί χαρακτήρες, όπως είπαμε, θα λέγαν διαφορετικά πράγματα και θα κινούνταν διαφορετικά. Ο συγκεκριμένος είναι Marek, όπως και όσο όλα τα άλλα του παιχνιδιού. My analysis indicates that Sycorax is the current director of CERN's counterterrorism, Emma Chalmers. Legend has it she's the reason that Gorbachev survived the coup in 91, but more than that, she's my friend. She mentored me through my first field assignment. Too bad, she's gotta go. Wait. There's always a margin of error. If you go after them and I'm wrong, you'll have her and Sycorax to contend with. Confirm it's her before you do anything. We'll be careful. You're right. Or we'll both be dead. Σε όλες τις αποστολές του παιχνιδιού, οι χαρακτήρες που οι οποίους έχεις θα μιλάνε μεταξύ τους και βέβαια είναι εξαρτάται από ποιους χαρακτήρες έχεις φέρει εσύ στην ομάδα σου. Είτε είναι από οποιοδήποτε background το οποίο μπορεί να έχουν, θα έχουν πάλι διαφορετικές προσωπικότητες και τα τι θα λένε μεταξύ τους θα είναι διαφορετικά. Right, why look for her yourself when you could just scare her own people into finding her for you? Three of Sycorax's officers tasked with locating Malik just showed up in Camden Market. They may have located one of Malik's safe houses. I'm game. Let's do it. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε το χάρτη. Ο χάρτης έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Λονδίνου το οποίο προετοιμάζουμε. Τώρα βέβαια για λόγους χρόνου θα ταξιδέψουμε με το μετρό και θα πάμε πολύ γρήγορα στην βόρεια περιοχή, στο Camden, ούτως ώστε να πάμε στην επόμενη αποστολή, η οποία θα είναι να εξουδετερώσουμε τρεις στόχους. Έχουμε προσέξει με την ομάδα, έχουμε δώσει πάρα πολύ έμφαση στο Λονδίνο να απεικονίζεται ρεαλιστικά όσο γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάει σε πολλές γειτονιές,
Έχουμε δει την αρχιτεκτονική, τα κτίρια, τα μαγαζιά, πώς ζει ο κόσμος. Βεβαίως για το δικό μας παιχνίδι το έχουμε φέρει λίγο στο προσεχές μέλλον και έτσι έχουμε βάλει όλες τις πιο φουτουριστικές τεχνολογίες, ούτως ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα στο Watch Dogs Legion. Ο κάθε χαρακτήρας, όπως έχουμε βάλει στο παιχνίδι και το βλέπουμε εδώ στο Alpha Build, μπορεί να αλλάξει, φυσικά έχουμε customization, μπορεί να αλλάξει ρούχα, παλτά, t-shirts, παντελόνια, παπούτσια και φυσικά τις εικονικές μάσκες που έχουμε στο Watch Dogs. Και έτσι λοιπόν παίρνει μια μικρή γεύση. Hiding out in Clan Kellyton. I don't know. I mean, I suppose it's possible. Look, could you stay focused on why you're there? Έχουμε φυσικά στον κόσμο πάρα πολλά drones, γιατί πλέον είναι κομμάτι του κόσμου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτήρες που έχουμε μπορούν να τα αξιοποιήσουν είτε για να ανοιχνεύσουν την περιοχή, είτε φυσικά να χρησιμοποιήσουν, άμα είναι μια hacker class, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά που έχουν και το βαρύ οπλισμό και να τα χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα, και ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στην αποστολή την οποία έχουν. Υπάρχουν βεβαίως, για να μπουν στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι και οι οποίοι μπορεί να γίνει αυτό, ανάλογα φυσικά τους χαρακτήρες που έχεις, αλλά στην τελική είναι καθαρά θέμα παίχτη και επιλογή. Και αυτός τώρα είναι ένας από τους τρόπους. Θα μπορούσες απλά να πεις με stealth, να πας να βρεις έναν τρόπο να πεις από πίσω. Μπορείς φυσικά, άμα θες, πάρεις άμα έχεις βαρύ χαρακτήρα, βαρύ οπλισμό, να πας να πεις μέσα για να προσπαθήσεις να τους εξεδικερώσεις όλους. Ή να χρησιμοποιήσεις ένα drone και απλά να πετάξεις από πάνω. Και στο παιχνίδι βέβαια έχουμε τις επιλογές. Υπάρχει οπλισμός ο οποίος δεν θα σκοτώσει τους εχθρούς. Μπορείς απλά να τους εξεδικερώσεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος ο οποίος έχει πιάσει το βίντεο, είναι θα τους καθαρίσει όλους. Στο περιβάλλον του παιχνιδιού, πάλι χάρη στο hacking, μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορα πράγματα στο περιβάλλον, ώστε να θέσεις παγίδες και έτσι λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το περιβάλλον προς όφελός. Κάθε χαρακτήρας, κάθε class έχει ένα special ability. Το συγκεκριμένο είναι να γίνεσαι αόρατος. Φυσικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θες, όπως επιθυμείς. Well done. But you better get out of there. We'll ring you when we have something. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, άμα φυσικά κάνεις εκπληρώσεις στην αποστολή, γρήγορα, επιτυχημένα και σιωπηλά. And is that safe for us? No, not really. But then you're a violent insurgent who runs around in a colorful mask, punching mercenaries, stealing top secret intelligence and driving through street cafes. Define safe. Fair enough. What's our move then? That's easy. Your fellow operatives are following all of the lieutenants around. So, look at that. One of them just left a dead drop in a rubbish bin in Trafalgar Square, which sounds like a lead to me. Right. That's the game plan. Επειδή λοιπόν έχεις ομάδα από πολλούς operatives, ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν είσαι σε μάχη, μπορείς να αλλάξεις σε διαφορετικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να προχωρήσεις το story ή φυσικά άμα θες να εξερευνήσεις κι άλλο το Λονδίνο. Sorry.
περιοχή στην οποία πάμε τώρα λέγεται Trafalgar, είναι η πλατεία του Trafalgar και είναι πολύ μεγάλη στο Λονδίνο. Αλλά στο δικό μας κόσμο είναι ένα μέρος πολλών διαμαρτυριών που ο κόσμος έχει πάει και διαμαρτύρεται για τους μισθοφόρους και για το τι φυσικά συμβαίνει στο Λονδίνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε ένα στικάκι το οποίο είναι κρυμμένο σε ένα κάδο. Το οποίο θα έχει περισσότερα στοιχεία φυσικά για την ταυτότητα του αξιωματούχου που ψάχνουμε. Work isn't done yet. I don't want to make the people of this city suffer anymore, but sometimes things have to get a little bit worse before they can get a hell of a lot better. You can survive this, but you have to surrender. Right fucking now. I'll never surrender to you. You're confused. Stay your fucking job. Stop. Did you think I'd say all this if I hadn't already won? Ο οποίος έχουμε είναι enforcer, δηλαδή έχει βαρύ οπλισμό και χειρίζεται τα διάφορα όπλα και κυκλοφορίες. Βέβαια με τόσους εχθρούς, μερικές φορές απλά δεν θα κάνεις να τρέξεις, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση μάλλον θα προσπαθήσεις να πολεμήσεις. Ακόμα και τα drones που να χρησιμοποιηθούν από τους μισθοφόρους, ούτως ώστε να σας σκοτώσουν. Πέφτουνε, μπορείς να παραδοθείς, ώστε να προσπαθείς να σώσεις το χαρακτήρα ή φυσικά να συνεχίσεις να μάχεσαι με ρίσκο βέβαια. Και όπως βλέπουμε, αν πεθάνει ο χαρακτήρας, επειδή έχουμε permadeath, τον χάνουμε μία και έξω. Και έτσι λοιπόν, παρόλο που η ιστορία συνεχίζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλους χαρακτήρες ή φυσικά εκτός άμα φέρεις κι άλλους στην ομάδα. Αυτό λοιπόν ήταν το demo, το βιντεάκι. Το παιχνίδι θα βγει στις 6 Μαρτίου 2020. Ευχαριστούμε πολύ την Gameathlon. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όπα, όχι, μείνε. Περίμενε. Φώτη, μείνε, σε παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να προλάβεις το αεροπλάνο. Όχι. Ωραία. Θέλω να μου δώσεις 5 λεπτά. Γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι 10 χρόνια κρίση. Είμαστε σε μια χώρα που ψάχνουμε και λίγα άλλα παραδείγματα στο ίντερνετ. Και εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι όπως εσύ είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα, παρόλο που δεν μοιάζει για Έλληνας. Άρα θέλω, αν μπορείς, φίλε, να συζητήσουμε 5 λεπτάκια γρήγορα. Είναι πάρα πολλοί γονείς εδώ που βλέπουν. Στο μυαλό μας και τη δικιά μου, τη Ελληνίδα μάνα, τα πω γενικά. Τα video games είναι ο Σατανάς, είναι ο Διάολος, κλείστο το ρημάδι. Έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι. Όταν ξεκινήσαμε και εμείς τον Gameathlon καλή ώρα, η μάνα μου έλεγε, αγόρι μου, έχεις 2 μεταπτυχιακά, πότε θα σοβαρευτείς να κάνεις κάτι με τη δουλειά σου. Και τώρα, θεωρώ μια χαρά δουλειά έχω. Άρα θα ήθελα να ρωτήσω για αρχή. Τι σπούδασες? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, γέννημα θρέμα Αθηναίος. Παρόλο που δεν φαίνομαι, φαντάζομαι, το καταλαβαίνω. Δεν φαίνεσαι, μπρο. Το καταλαβαίνω. Είσαι undercover. Αυτό το οποίο έκανα είναι τελείωσα πληροφορική στα ΤΕΙ Αθήνας. Σωστό. Εδώ. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ.
στην πληροφορική πήγες, γιατί σου άρεσαν τα video games ή γιατί σου άρεσαν να προγραμματίζεις? Μπράβο, καλή ερώτηση. Μου άρεσαν τα video games. Έλα, brother. Το ίδιο κι εγώ. Αλλά ανακάλυψα τελικά ότι προσωπικά δεν μου άρεσε η πληροφορική. Αλλά επειδή μου άρεσαν τα video games, βρήκα ένα άλλο τρόπο και κατάφερα και μπήκα μέσα στο marketing. Okay. Και παρόλο που έκανα και ένα μεταπτυχιακό πιο μετά, αυτό το οποίο θα μπορέσω να πω για τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι εφόσον ενημερωθεί ο καθένας, ο γονιός φυσικά και οποιοδήποτε άλλο ο άμεσα ενδιαφερόμενος, να βρει ακριβώς πώς φτιάχνονται τα παιχνίδια, σωστό, τι σημαίνουν αυτοί οι ρόλοι οι οποίοι μπορεί να μπει κάποιος και πώς μπορεί να προσεγγίσει αυτούς τους ρόλους, είτε με σπουδές, αλλά κυρίως με εμπειρία. Γιατί πολλές φορές, άμα καταφέρεις και φτιάξεις κάτι δικό σου και το παρουσιάσεις, μπορεί να είναι εξίσου ή ανάλογα το ρόλο και πιο δυνατό από ένα απλό πτυχίο. Σωστό. Εγώ πάντως για τα πτυχία συγκεκριμένα πάντα λέω ότι αν δεν βάλεις το μυαλό σου σε μια διαδικασία ότι κάποια πράγματα είναι projects, δηλαδή πανελλήνιες καλή ώρα, για να περάσεις εκεί που πέρασες, είπες ένα χρόνο, δύο χρόνια πριν, εγώ έχω ένα στόχο. Έμαθες λοιπόν να βάζεις τον εαυτό σου σε έναν τρόπο σκέψης, έμαθες να είσαι εργατικός και σε ώρες που δεν θέλεις για να πετύχεις και στο τέλος της ημέρας για να πετύχεις μπήκε σε μια διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, ισχύει, συμφωνώ μαζί σου 100%, ένα χαρτί από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αλλά συνήθως αυτό το χαρτί λέει ότι ο χι άνθρωπος έχει το state of mind για να μπορεί να ολοκληρώνει projects. Okay. Τελείωσες λοιπόν. Αποφάσισα ότι θέλεις να ασχοληθείς με τα video games, με το marketing. Δούλεψες σε κάποια μεγάλη εταιρεία στην αρχή, κατευθείαν στη Ubisoft, πήγες κάπου πιο νωρίς. Είναι αλήθεια, δούλεψα αφού πήγα στο Καναδά. Αχα. Δούλεψα για μια εταιρεία video games, η οποία ήταν μεσαιομεγάλη. Okay. Λεγόταν Funcom. Okay. Μετά δούλεψα σε μια άλλη εταιρεία με παιχνίδια για κινητά. Αλλά με τα χρόνια έφτασα στη Ubisoft, που είναι φυσικά από τις μεγαλύτερες κολοσσός εταιρείες έξω. Ναι. Και μπόρεσα και πήκα και είμαι ακόμα εκεί πέρα και δουλεύουμε και φτιάχνουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Οκ, okay. Άλλη μια ερώτηση. Πώς είναι η ζωή στον Καναδά και η ζωή σε μια επίσης πολυεθνική? Κρύα, αλλά μπορείς να χτίσεις μια καλή ζωή. Βεβαίως, δηλαδή όλο αυτό το οποίο είπες πιο πριν, χρειάζεται μια πειθαρχία, χρειάζεται να βάζεις τους στόχους, ακόμα και αν και επειδή όλοι έχουμε περάσει, περισσότεροι έχουν περάσει πανελλήνιες και τα πτυχία και ούτω καθεξής, όλα παίζουν ρόλο, είναι σημαντικό. Μαθαίνεις λοιπόν πράγματα, παρόλο που άμεσα δεν σου αρέσει απαραίτητα. Είναι άχρηστα, θα το πούμε. Είναι άχρηστα. Αλλά μαθαίνεις, η πειθαρχία χρειάζεται, θα βάλεις τους στόχους, μπορείς φυσικά να πας και εφόσον κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, και παρόλο που ακούγεται κλισέ, είναι αλήθεια, κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, εφόσον φερθείς έξυπνα και βάλεις στόχους, μπορείς να κάνεις αυτό που θες και να χτίσεις κάτι. Okay. Δύο ερωτησούλες και θα σε αποδεσμεύσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η πρώτη είναι, σε γενικές γραμμές, στον περισσότερο κόσμο, η πολυεθνική, και πάλι θα πάω στην Ελλάδα, οι πολυεθνικές και κολοσσοί είναι η εκμετάλλευση, το ένα, το έτσι, το κυβέτσι. Εγώ προσωπικά, και το λέω και το ξαναλέω, χίλιες φορές να δουλεύεις στη Microsoft, στη Ubisoft, στη Samsung, στη Sony, σε μια μεγάλη πολυεθνική, παρά να δουλεύεις για τον Γιάννη το Σουγιά ή τον Μπάμπη τον Κώστα σε ένα τοπικό ελληνικό μαγαζί. Τι διαφορά θα έλεγες ότι έχει η κουλτούρα μιας πολυεθνικής, που υποθέτω μέσα είστε καταρχήν όλες οι εθνικότητες, σωστά? Ναι. Είμαστε περίπου 16.000 άτομα σχεδόν στην Ubisoft παγκοσμίως. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι, η κουλτούρα βέβαια εξαρτάται από εταιρεία σε εταιρεία. Σωστό. Αλλά ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες αν πας, δεν είναι ένας τεράστιος μονολιθικός οργανισμός. Όλα τελικά καταλήγουν στα άτομα τα οποία είναι μέσα. Σωστό. Τουλάχιστον εξαρτάται λοιπόν από αν θες τα βιντεοπαιχνίδια συγκεκριμένα, το στούντιο το οποίο είσαι, ισχύει, το οποίο μπορεί να είναι και πιο μικρό, από την άλλη βέβαια μπορεί να είναι και πιο μεγάλο, ανάλογα την ομάδα. Όταν μιλάμε για AAA παιχνίδια, μπορεί να φτάσουμε και 500 με 1000 άτομα, που λέει ο λόγος. Ανάλογα τις διάφορες ειδικότητες και τους ρόλους τους οποίους παίζουν. Mm-hmm. Αλλά όλοι θέλουμε φυσικά να προσφέρουμε και να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είμαστε περήφανοι και να το αγαπήσει ο κόσμος, βέβαια είναι το ιδανικό. Αλλά δεν είναι απαραίτητα, σημαίνει ότι πας και απλά χάνεσαι
Αυτό καθαρά είναι και επιλογή του προσωπική και πώς αντιδρά ο καθένας. Σωστό. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι μεμπτό να πας να δουλέψεις σε μια πολυεθνική. Αντιθέτως. Ούτε επίσης θα έλεγα υπάρχει κάτι μεμπτό άμα ξέρεις τι θες και θες να πίνεις σε μια μικρή εταιρεία, ό,τι και να είναι αυτή, βεβαίως, αλλά χωρίς απαραίτητα να έχεις παροπίδες μπροστά από τα μάτια σου. Correct, το ακούω. Και πριν σε αποδεσμεύσω, θα ήθελα να μου δώσεις, αν είχες μία συμβουλή να δώσεις σε ένα μικρό τζιμάνι από αυτά που είναι τώρα τα εκατοντάδες εδώ που μας βλέπουν και δεν μας βλέπουν μόνο από το stage, άμα δείτε ξεκαριστερά κοιτάνε για το 360. Αν είχες μία συμβουλή να δώσεις για αυτούς που θέλουν να κάνουν καριέρα στο video game industry, το οποίο το ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι local κατάσταση event organizer. Εσύ είσαι μέσα στο κόλπο, άρα μιλάς και με προγραμματιστές, μιλάς με όλους. Ποια θα ήταν η μία αυτή συμβουλή που θα έδινες? Κάνε αυτό το οποίο δες τι θες, τι σ' αρέσει να κάνεις, δες τι σημαίνει αυτό, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα βιντεοπαιχνίδια, στη βιομηχανία και δες τι βήματα πρέπει να ακολουθήσεις ούτως ώστε να φτάσεις εκεί. Άμα αυτό σημαίνει προγραμματιστής, τι κάνουν αυτοί οι προγραμματιστές που δουλεύουν για αυτήν την εταιρεία και πώς μπορείς να φτάσεις εκεί πέρα. Ή αντίστοιχα, άμα είσαι καλλιτέχνης ή άμα είσαι στο business και ούτω καθεξής. Οργανωμένα και βήμα-βήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να έρθεις. Τεράστια τιμή που ήρθες, αδερφέ, και πολύ cool άτομο. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε φυσικά και την Ubisoft και το Manab και φυσικά και τη City Media, τον επίσημο διανομέα, που είναι εδώ πέρα με διάφορα άλλα καλά.